πρώτο παιχνίδι, δεν κύλησε όπως το περίμενε, φαντάζομαι. Τι του μένει μετά από αυτό την πρεμιέρα? Πρώτον, το πρώτο ζώο, κλαραμέντε, να ο κόμμουνος κρύμος. Πρώτον, το κουάλε, ο sensação final que nos deixa esse jogo. A sensação de que são jogos que são resolvidos por detalhes. Eu já disse, até aos 15 minutos a nossa equipa foi um jogo equilibrado. Após o lance do golo invalidado ao nosso adversário, nós ficamos intranquilos. Até aos 35 minutos, após os 35 minutos da primeira parte, voltamos àquilo que nós sabemos fazer, que é ter a bola, é atacar o nosso adversário, empurrar o nosso adversário para trás. Na segunda parte, tentamos, forçamos, fomos a melhor equipa. Nosso adversário defendeu-se bem. Como digo, são jogos muito equilibrados e jogos resolvidos por detalhes, pequenos detalhes. Η τελική αίσθηση που μας μένει είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και δυστυχώς αυτές οι λεπτομέρειες σήμερα δεν ήταν υπέρ μας. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θεωρώ πως μπήκαμε αρκετά καλά, ωστόσο μετά από το περίπου 10-15 λεπτό την φάση του ακυρωθέντος γκολ, η ομάδα μου έχασε την ψυχραιμία της, δεν μπόρεσε να ελέγξει περισσότερο το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και ήταν ένα διάστημα αυτό στο οποίο ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, στα τελευταία 10 λεπτά περίπου του πρώτου ημιχρόνου, καταφέραμε και ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτεροι, πιέσαμε τον αντίπαλο και τον οδηγήσαμε κοντά στην δικιά του την εστία, προσπαθώντας να φαινούμε απειλητικοί. Κάτι το οποίο συνεχίσαμε να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, ρισκάροντας ακόμα αρκετά νωρίς στο παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε. Δημιουργήσαμε κάποιες απειλές κοντά στην αντίπαλη εστία, ωστόσο η αλήθεια είναι πως ο αντίπαλος μας αμύθηκε πάρα πολύ, αμύθηκε και με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και αρκετά καλά και κατάφερε και αναχέτησε αρκετές από τις επιθέσεις μας και δυστυχώς οι λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι και δυστυχώς σήμερα χάσαμε, που σίγουρα για μας ήταν κάτι που δεν το θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Στην προσπάθεια να γίνεται η ομάδα καλύτερη, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι το τι πήγε λάθος και τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα. Οπότε, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που τον προβλημάτισε περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι? Claramente, a nossa equipa quer ser melhor, tem de encontrar onde é que errou, onde é que pode melhorar e melhorar nesse aspecto. Portanto, quais são os pontos em que o senhor acha que nós podemos melhorar, ou em termos ofensivos ou em termos defensivos? É verdade, temos que melhorar. Os resultados dizem que nós temos que melhorar. Temos que fazer golos, isso não há outra forma de nós conseguirmos dar a volta a isto. Agora, precisamos de perceber o seguinte, precisamos de perceber que esta equipa que jogou do nosso adversário é a equipa mais forte do nosso adversário, jogou sempre o ano inteiro, e nós infelizmente ao longo desta época temos tido muitos infortúnios, com lesões de jogadores que nos podem ajudar e que me podem a mim, treinador, dar mais escolhas. Mas, como disse anteriormente, vou voltar a referir, quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perde o treinador, e eu assumo inteiramente a responsabilidade desta derrota. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε και το βασικότερο από αυτά είναι ότι πρέπει να σκοράρουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που μας έλειψε από το σημερινό παιχνίδι και εάν δούμε γενικότερα τα παιχνίδια που έχουμε κάνει με τον αντίπαλό μας, θεωρώ ότι εκεί πέρα είναι το σημείο κλειδί, ότι ενώ δημιουργούμε κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε, ενώ ο αντίπαλός μας καταφέρνει και το κάνει. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αντίπαλός μας ήρθε σήμερα να παίξει με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα που είχε στην διάθεσή του, μια εντεκάδα η οποία έχει παίξει στην πλειοψηφία των παιχνιδιών του πρωταθλήματος και όχι μόνο. Ενώ εμείς από τη δικιά μας την πλευρά είχαμε αρκετές ατυχίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και το τελευταίο διάστημα, που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή μας, κάτι το οποίο θα μου έδινε μεγαλύτερη πληθώρα επιλογών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι, και όταν χάνουμε, χάνει ο προπονητής, εγώ είμαι εδώ πέρα για να αναλάβω πλήρως την ευθύνη για τη σημερινή ήττα της ομάδας. Mas volto a dizer que estes rapazes esforçaram, como disse, na segunda parte fizeram tudo, tentaram, correram, não tenho nada a dizer em relação ao seu esforço. Portanto, é só, como disse, continuarmos o nosso caminho, continuarmos o nosso trabalho e fazer das dificuldades desafios. É isso que nós temos que continuar a fazer. Και αυτό γιατί πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι για τους ποδοσφαιριστές. Προσπαθήσανε, κάνανε ό,τι ήταν δυνατό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιέσανε τον αντίπαλο, ανεβήκανε ψάχνοντας το γκολ αρχικά της ισοφάρισης. Δυστυχώς δεν τα καταφέραν, ωστόσο είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους και περιμένω ανάλογη συνέχεια και ακόμα καλύτερη συνέχεια για να έρθουν και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην συνέχεια των play-off, που σίγουρα θα είναι δύσκολο. E a verdade é que quando jogam estes jogos, e nós já jogamos vários,
são decididos por detalhes, pequenos detalhes. É isso que nós temos que melhorar. Que é melhorar. Αυτό, detalhes, πιο... concentração, não podemos facilitar contra estes jogos. É detalhes. Πρέπει melhorar να βελτιωθούμε detalhes. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι οι λεπτομέρειες. Είναι να βελτιωθούμε στις λεπτομέρειες, να είμαστε ακόμα συγκεντρωμένοι, να μην αφήνουμε καμία φάση να περνάει χωρίς να δίνουμε το 100% του εαυτού μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε αυτό θα έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πιάνοντας τη συζήτηση από το τελευταίο κομμάτι, είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που αυξάνει και τη διαφορά από την πρώτη θέση. Πώς φαντάζεστε τη συνέχεια και σε ψυχολογικό και σε αγωνιστικό επίπεδο, δεδομένου ότι είναι ένα σερί αγώνων μεγάλο σε μια δύσκολη περίοδο. Πρώτα απ' όλα, perdemos este jogo, portanto, agora temos uma diferença maior do nosso adversário. Qual acha que o senhor vai ter o nosso impacto em termos psicológicos e em termos futebolísticos, desde o momento que estamos a falar que temos ainda muitos jogos nessa série dos playoffs? Para mim, a psicologia no futebol é muito simples. É acreditarmos aquilo no nosso trabalho, acreditarmos no que estamos a fazer, e o que muda tudo isto são as vitórias. As vitórias são o remédio de toda a psicologia que há no futebol. Για μένα η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο μπορεί να συνοψιστεί σε μια πολύ απλή φράση. Στην φράση ότι πρέπει να πιστεύεις σε αυτό το οποίο κάνεις, πρέπει να πιστεύεις στην δουλειά την οποία κάνεις και στον διπλανό σου. Και το μοναδικό φάρμακο σε αυτήν για να βελτιωθεί η ψυχολογία σου είναι οι νίκες. Οι νίκες είναι αυτές που θα σε κάνουν να πιστεύεις ακόμα περισσότερο και έτσι δημιουργείται μια χιονοστιβάδα η οποία σε φέρνει σε ακόμα περισσότερα νικηφόρα αποτελέσματα. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ευθύς εξ αρχής από τον επόμενο αγώνα και θα δώσουμε τα πάντα για να το κάνουμε αυτό. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με κάτι θετικό. Ο νεαρός ο Χρήστος ο Τζόλης ήταν για πρώτη φορά στην Εικοσάδα και έκανε και το ντεμπούτο του. Τι έχει δει σε εκείνον και τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον? Para acabar com uma nota positiva, podemos dizer, é verdade que o Jolis entrou pela primeira vez na convocação e entrou também no jogo. Portanto, quais são as características que ele mostrou nos treinos para que ele tenha essa oportunidade para jogar e o que é que podemos esperar dele na continuação? Eu acho que já todos perceberam qual é o futuro do clube. Já foi falado, já foi dito. O futuro do clube é misturar a equipa com, neste momento, com jogadores jovens da formação e jogadores experientes. E, portanto, o Lampourou, infelizmente, durante o período desta pré-época, teve um problema físico e não estava totalmente disponível. O Dzolis tem dado muito boa resposta no treino e, portanto, era a opção que nós tínhamos disponível no banco para aquela posição. E, com toda a confiança e naturalidade, apostamos no Dzolis. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ. Το μέλλον του ΠΑΟΚ είναι ένα μέλλον με νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας, μαζί με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια συνδετική ουσία έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πάρα, πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ο Λάμπρου δυστυχώς καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας παρουσίασε κάποια προβλήματα, παρουσίασε ένα πρόβλημα τραυματισμού και μετά έχει μείνει λίγο πίσω από πλευρά φυσική κατάσταση. Ωστόσο, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα είναι και αυτό στο 100%. Ο Τζόλης από τη δικιά του πλευρά, σε όλη αυτή τη διάρκεια των προπονήσεων, τα έχει πάει εξαιρετικά. Έχει δώσει πάρα πολύ καλές απαντήσεις μέσα στον γνωστικό χώρο. Οπότε, μιας και θέλαμε κάποιον ποδοσφαιριστή φρέσκο σε αυτήν την θέση, αποφασίσαμε χωρίς δισταγμό να βάλουμε τον Τζόλη, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό και άλλοι ποδοσφαιριστές βέβαια είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ.